ιστορίες για μεγάλα παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και οι μικροί μας φίλοι δεν μπορούν να τις ακούσουν τις ιστορίες, και πόσο μάλλον όταν έχουμε μπροστά μας ένα στολισμένο δέντρο με ευχές που έχουν έρθει από την προηγούμενη παράσταση και έχει στολίσει αυτό το απλό κλαδί μυρτιάς και κουμαριάς εδώ. Υπέροχες ευχές που έχουν έρθει δεκάδες από πάρα πολλούς φίλους. Αλλά πριν δούμε και θα διαβάσουμε τις ευχές σήμερα, γιατί αυτό έχουμε υποσχεθεί προς τα παιδιά να τις διαβάσουμε, να σκεφτούμε ότι οι ιστορίες πάντα μοιράζονταν από τους ανθρώπους. Πάντα ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να λέει την ιστορία, γιατί διαφορετικά οι σχέσεις δεν υπήρχαν, και μέσα από τις ιστορίες μπορούμε να δούμε την αλήθεια και η φαντασία μας να οπλιστεί με τόση μεγάλη δύναμη και να πλώσει πολύ περισσότερο. Και οι άνθρωποι έρχονται σημά, και μόνο με τις βιωματικές ιστορίες μπορούμε να έρθουμε κι εμείς πιο κοντά ένας στον άλλον. Ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη και έχουμε απομακρυνθεί. Πριν ξεκινήσουμε όμως τις ιστορίες, θα ήθελα να διαβάσω κάποιες από τις ευχές που σταδιακά στη διάρκεια της παράστασης θα τις μοιράσω ανάλογα, ώστε να περνάει ο χρόνος ευχάριστα και με παιδικές ευχές. Ας ξεκινήσω λοιπόν πρώτα με κάποιες από τις ευχές. Τις έχω σημειωμένες, για να μην πω, είναι όλες γραμμένες εδώ στις καρτούλες επάνω, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίρνω μία-μία κάρτα και να διαβάζω. Τις σημείωσα στο τετράδιό μου και έτσι μπορώ να διαβάζω από εκεί. Καλές γιορτές. Χριστός γεννιέται, ελπίδα γεννιέται. Ευτυχισμένες γιορτές. Χρόνια πολλά με αγάπη, αγάπη, αγάπη. Εύχομαι αληθινά όνειρα για όλους. Υγεία και πολύ, πολύ, πολύ αγάπη. Καλές γιορτές, γεμάτες υγεία, να υποδεχτούμε το νέο έτος. Αχ, και να είχα ένα λιχνάρι, με τζίνι μαγικό, και τρεις ευχές μακάρι να είχα να ευχηθώ. Θα ευχόμουν ειρήνη και αγάπη να δοθεί, μα πάνω απ' όλα υγεία στον κόσμο να βρωθεί. Να βρίσκα ψαράκι στα δίχτυα, στο γυαλό, να το ελευθερώσω και τρεις ευχές να του πω. Θα ευχόμουν ειρήνη και αγάπη να δοθεί, μα πάνω απ' όλα υγεία στη γη να απλωθεί. Κοίτατε, έχουμε και στίχους ποιητικούς μέσα από τις ευχές. Εκείνα τα πολύ παλιά χρόνια, ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βαρύς. Και ένα τέτοιο χειμώνα που τα πάντα ήταν παγωμένα και το χιόνι ήταν σχεδόν 2 μέτρα μπόι. Τρεις άνθρωποι προχωρούσαν μέσα στη νύχτα. Ο αέρας φυσούσε λυσσασμένος. Παρέσυρε τα κλαδιά μέσα από τα δάση και σφύριζε δαιμονισμένα. Είχανε μέρες που περπατούσανε. Είχανε κινήσει να ανέβουνε ψηλά στο βουνό σε ένα μοναστήρι. Αλλά ο δρόμος ήταν μακρύς. Τα βήματά τους πήγαιναν αργά και με ρυθμό μέσα στο χιόνι. Κράπα, κρούπα, κράπα, κρούπα. Όσο περνούσε η ώρα, μιλούσανε και λιγότερο, διότι η ανάσα τους από την παγωνιά δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Είχανε τρεις διαφορετικές ηλικίες. Ο ένας ήταν γεροντότερος και οι άλλοι δύο ήταν νεότεροι. Η σιωπή στο διάβα τους ήταν αυτή που τους συντρόφευε περισσότερο. Κάποια στιγμή όμως είδανε κάποια φωτάκια από ένα μικρό χωριό στη διαδρομή τους. Α, και οι τρεις αναθάρυναν. Να είναι ένας τόπος να μπορέσουμε να φιλοξενηθούμε. Θα έρθουν οι άνθρωποι να μας μιλήσουν, να μας φιλέψουν κάτι να φάμε, γιατί ήταν μέρες τώρα που περπατούσαν και ήταν μυστικοί. Τάχυναν το βήμα τους και σιγά σιγά έφτασαν στη μικρή πέτρινη πλατεία του χωριού. Χωριό τώρα να το πεις, δεν το λέγεις και χωριό βέβαια, γιατί μερικά σπίτια ραδιασμένα γύρω-γύρω ήτανε. Σαν έφτασαν κοντά, ο αέρας φύριζε και πήρε μία πόρτα που τη χτυπούσε και τριβόλιζε μέσα στη νυχτιά. Από κάποιο παραθύρι, μια κουρτίνα άνοιξε, κάποιος τους κοίταξε, αλλά ξαφνικά έκλεισε απότομα. Καλοκαίρι, κοίταξαν αριστερά και δεξιά, φαντάστηκαν ότι οι άνθρωποι θα ερχόντουσαν να τους υποδεχτούν, μα τίποτα, τα πάντα ήταν κλειστά. Τότε ο γεροντότερος χαμογέλασε
Και είπε στους νεότερους καλογέρους, εφόσον δεν έχουμε κάποια φιλοξενία από αυτόν τον τόπο εδώ, ας μαγειρέψουμε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν έστειλε έναν από τους δύο νεότερους να μαζέψει μερικά κλαράκια για να ψουν φωτιά. Ο δεύτερος έβγαλε ένα μικρό τσουκάλι και το έβαλε πάνω. Έριξε μέσα μερικές κούφτες χιόνι ώστε να λιώσει για να κάνουν μία πετρόσουπα. Και ο πιο ηλικιωμένος έψαχνε μέσα στο χιόνι και έψαχνε να βρει πέτρες, μεγάλες στρογγυλές κελίες για να τις βάλει στο τσουκάλι. Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία και μαγείρευαν, ένα μικρό κοριτσάκι τόλμησε και άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και έτρεξε γεμάτο περιέργεια κοντά τους και ρώτησε, «Μα τι κάνετε εδώ?» Ο γεροντότερος της είπε, «Α, τίποτα σπουδαίο, μία πετρόσουπα κάνουμε και θα μπορούσα βέβαια να σε φιλέψω, αλλά το τσουκάλι μας είναι πάρα πολύ μικρό και να είχα και λίγο λαδάκι και μερικά χορταρικά θα γινόταν ακόμη πιο νόστιμη σούπα, οπότε θα μπορούσα να σου δώσω και σένα». Το κοριτσάκι την στιγμή σκέφτηκε και λέει, «Α, μα αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο. Ξέρω που έχει η μαμά μου μία μεγάλη κατσαρόλα και που έχει χορταρικά. Θα σας τα φέρω». Και έφυγε για το σπίτι. Μετά από λίγη ώρα γύρισε. Μαζί της όμως ήρθε και η μητέρα της που είχε φέρει και ένα σωρό άλλα μυρωδικά και χόρτα. Γιατί μόλις άκουσε ότι θα κάνανε πετρόσουπα, της φάνηκε πάρα πολύ ιδέα. Πρώτη φορά στη ζωή της άκουγε ότι μπορεί να γίνει και μία πετρόσουπα. Καλογέρι πήρανε το λάδι που είχε φέρει μικρή και τα χορτάρικα και τα έριξαν μέσα. Από τα υπόλοιπα παράθυρα τώρα, οι υπόλοιποι που βλέπανε γεμάτη περιέργεια, άρχισαν δειλά-δειλά να ξεπροβάλλουν και αυτοί και να πλησιάζουν πάνω από την κατσαρόλα που σιγά σιγά έβγαζε αρώματα από αυτά που μαγείρευε. Άκουσαν λοιπόν ότι θα κάνανε πετρόσουπα και ο καθένας από αυτούς έφυγε και πήγε στο σπίτι του και έφερε καινούργια πράγματα να προσθέσουν μέσα. Κάποιος έφερε λίγο ρύζι, κάποιος άλλος έφερε καρότα. Και φανταστείτε τι άλλο μπορούσε να φέρει οποιοδήποτε για να κάνουν μια σούπα. Δεν πέρασε πολλή ώρα που τα αρώματα άρχισαν να πλώνουν. Να βγαίνουν προς τα πάνω. Και όλοι αναψοκοκκινισμένοι έσκυψαν και μύριζαν την υπέροχη σούπα. Τα αρώματα άπλωναν παντού. Και ξαφνικά άρχισαν μεταξύ τους να μιλούν, να συνομιλούν και να κάνουν παιχνίδια και χωρατά. Οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα, επειδή ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους, είχαν χάσει κάθε επικοινωνία. Δεν μιλούσαν ούτε μεταξύ τους. Ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό που άρχισαν να αισθάνονται όμορφα. Και σαν η σούπα ετοιμάστηκε, όλοι κάθισαν τριγύρω εκεί στα πεζούλια και κάθισαν και έφαγαν την πιο νόστιμη πετρόσουπα του κόσμου. Γιατί ήταν φτιαγμένη από αγάπη, από χαρά, από γέλιο, από ευγνωμοσύνη. Σαν ήρθε το πρωί, οι τρεις καλογέροι τους ευχαρίστησαν και κίνησαν να φύγουν να πάνε για το μοναστήρι που θέλανε. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε πώς να τους ευχαριστήσουν. Αυτό που κάνατε για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει επικοινωνία, τι σημαίνει αγάπη. Και ο γεροντότερος τους είπε, πόσο πολύ απλά μπορεί να είναι τα πράγματα. Δεν χρειάζεται κάποιος για να κάνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, μόνο με μερικές πέτρες. Αλλά όταν έχει πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση στους ανθρώπους, μπορεί να κάνει την πιο νόστιμη πετρόσουπα του κόσμου. Και θα περάσουμε τώρα στην επόμενη ιστορία μας. Είναι μια ιστορία η οποία ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς. Στο σπίτι έπρεπε να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Εκείνα τα χρόνια που ο πατέρας μου ακόμα ήταν αρκετά στα καλά του οικονομικά, πάντα φρόντιζε να βάζει μέσα στη βασιλόπιτα ένα χρυσό φλουρί.
Έτσι έκανε για εκείνο το βράδυ. Έχει βάλει το ξοφλουρί και έχουν βάλει την πίτα στο τραπέζι και ετοιμαζόμαστε να την κόψουμε. Πρώτα άρχισε να κόβει, ονοματίζοντας τον καθένα ξεχωριστά. Το Χριστό, τους Αγίους, μετά ο πατέρας, η μητέρα. Και συνήθως μετά ερχόταν το μεγαλύτερο παιδί που ήμουνα εγώ. Άρχισε λοιπόν να κόβει την πίτα και να ονοματίζει. Έχει κόψει τα κομμάτια του Χριστού, των Αγίων, του σπιτιού, της μητέρας, το δικό του και έρχεται η δική μου σειρά. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ξαφνικά ότι μα πώς το ξέχασα εγώ. Μετά από τους Αγίους, πάντα έρχεται το κομμάτι του φτωχού. Αλλά δεν πειράζει, θα το κόψω τώρα. Και γυρνώντας προς εμένα μου λέει, δεν σε πειράζει φυσικά. Μα όχι, του είπα εγώ. Και παίρνει το μαχαίρι και κόβει την πίτα. Και μόλις τραβάει το κομμάτι του φτωχού προς τα έξω, εκείνη τη στιγμή το χρυσό το νόμισμα κύλησε επάνω στο τραπεζομάντιλο. Ακολουθούσε η δική μου σειρά. Εκείνη τη στιγμή ο πατέρας ρώτησε, «Και τώρα, τώρα το φλουρί σε ποιον ανήκει? Στο φτωχό ή στον Πέτρο?» Η μητέρα εκείνη τη στιγμή είπε, «Α, μα φυσικά στον Πέτρο». Πάντα η μητέρα μου ήθελε να με υποστηρίξει, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Ο πατέρας μου όμως είπε, «Μα δεν είναι δίκιο, το φλουρί ήταν ακριβώς στη μέση. Κανονικά ανήκει μισό στο φτωχό και μισό στον Πέτρο». «Καλά, και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό?» «Θα βρούμε τη λύση», είπε ο πατέρας και άνοιξε το πορτοφόλι του και από μέσα έβγαλε 2 μισές χρυσές λίρες. «Όριστε τι θα γίνει». Μου έδωσε εμένα τη μισή χρυσή λίρα. Την άλλη μισή την άφησε στο τραπέζι και είπε, «Το πρωί ο πρώτος ζητιάνος που θα έρθει θα του δώσουμε αυτή τη χρυσή λίρα. Τη μισή χρυσή λίρα είναι δική του. Πέτρο, θέλεις να το κάνεις εσύ?» «Μα φυσικά», είπα εγώ. «Με πολύ χαρά μάλιστα». Τότε όλοι οι υπόλοιποι, τα παιδιά, τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου, όλοι γελούσανε μαζί μου ότι μοιραζόμουν μαζί με το φτωχό. Ο πατέρας μου με κοίταξε και μου λέει, «Είσαι ευχαριστημένος?» «Ήμουνα και με το παραπάνω φυσικά». Και έτσι εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα ήρεμος. Σαν ήρθε το πρωί, ένα χτύπημα ακούστηκε στην πόρτα. Πετάχτηκα, γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι ήταν ο ζητιάνος που είχε έρθει να ζητήσει ελεημοσύνη. Και έτρεξα γρήγορα. Άνοιξα την πόρτα και πραγματικά είδα έναν γέροντα με ολόλευκα μαλλιά, μια γενιάδα πάρα πολύ μακριά και τα μάτια του ήταν σχεδόν κλαμμένα. «Καλημέρα», μου είπε. «Χρόνια πολλά». «Χρόνια πολλά», του είπα και εγώ. «Έλα να σου δώσω το δώρο σου». Και έτρεξα μέσα στο σπίτι, πήρα τη μισή χρυσή λίρα και του την έδωσα. Αυτός με κοίταξε με τα θαμπά ματάκια του που δεν έβλεπε πάρα πολύ καθαρά και είπε, σαν την είδε να γυαλίζει, «Μα τι είναι αυτό που μου δίνεις, παιδί μου? Μήπως είναι καμία γυαλισμένη διάρα?» «Όχι, παππούλη», του είπα. «Αυτό είναι μισή χρυσή λίρα και είναι δική σου». Και του εξήγησε ακριβώς τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. «Παιδί μου, σε παρακαλώ πολύ, μην μου κάνεις αστεία χρονιάρα μέρα που είναι. Μην έρθει κάποια αστυνομία και με πάρουν και με κλείσουν μέσα». «Όχι, παππού. Πραγματικά αυτή η χρυσή λίρα είναι δική σου». Και του την έδωσε. Αυτός σήκωσε τα μάτια του ψηλά προς τον ουρανό και έκανε μία ευχή και ευχαρίστησε το Θεό για την καλή του τύχη. Την πήρε και σιγά σιγά, κατεβαίνοντας τα σκαλιά με τα πολύ κουρασμένα πόδια του, πήρε το δρόμο και έφυγε. Από τότε πάντα, όταν έχω κάτι, το μοιράζομαι με τους ανθρώπους. Αλλά μία απορία μου έχει μείνει, όπως και τότε. Αν τα χρήματα που μοιράζομαι είναι δικά μου
ή του φτωχού. Ακόμη αυτή την απορία την έχω και σήμερα. Η επόμενη ευχή έρχεται από το δεύτερο υπηαγωγείο Λιβαδιάς, από όλα αυτά τα μικρά παιδάκια που με πολύ χαρά έστειλαν τις ευχές τους και το έζησαν τόσο όμορφα από ό,τι μου μεταφέρει η δασκάλα τους, τα οποία λένε να έχουν όλα τα παιδιά της γης φαγητό, να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένα, να φύγει ο κορονοϊός και να γυρίσουμε γρήγορα στο σχολείο μας. Ευχές μέσα από την καρδιά των μικρών παιδιών. Επειδή οι ιστορίες πάντα λάχονται και γίνονται σαν ένα παιχνίδι και περνάει μία πίσω από την άλλη, και όπως είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε και μία σούπα από πέτρες, δηλαδή μία πετρόσουπα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνουμε σούπες. Υπάρχει και η μυστική βελούδινη σούπα του Άγιου Βασίλη. Εκεί ψηλά στη Λαπωνία, που τα βουνά είναι πανύψηλα, στο Κισναμούρτι, αν το θυμάμαι καλά το όνομα, είναι το βουνό του Αυτιού, όπως λένε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, εκεί έχει το εργαστήρι του ο Άγιος Βασίλης. Είναι κρυμμένο κάτω από το βουνό και κανένας δεν το γνωρίζει. Εκτός από μένα, που φυσικά είχα την ευκαιρία μία φορά να το επισκεφτώ. Γιατί είχα ένα φίλο, ένα εξωτικό και με κάλεσε και πήγα εκεί να τους βοηθήσω να ετοιμάσουν όλα αυτά τα παιχνίδια που ο Άγιος Βασίλης μοιράζει στα παιδιά. Τι χαρά και τι ικανοποίηση ένιωσα, γιατί εμένα μου έδωσαν πολύχρωμα χαρτιά και κορδέλες να τυλίγω τα δώρα. Και μάλιστα μ' είχαν βάλει δίπλα σε ένα εξωτικό που έφτιαχνε ποδήλατα. Εγώ από τη χαρά μου τα τύλιγα και δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο όμορφα που ήταν, και επειδή έμαθα πάρα πολύ γρήγορα να τα κάνω, τα τύλιγα πλέον χωρίς να δίνω μεγάλη σημασία. Εκεί κάτω από τη νύχτα, στο βόρειο Σέλλας, που τα πάντα ήταν μαγικά, εγώ ζήσα μία μοναδική στιγμή. Και είχα πιάσει και κουβέντα μαζί με το ξωτικό, που ήταν ο ξυλουργός και έφτιαχνε διάφορα ξύνες κατασκευές. Και ξαφνικά, όπως συζητούσαμε μεταξύ μας, και εγώ τύλιγα από πολύ βιασύνη και πλέον γνωρίζοντας όλα τα παιχνίδια, ξαφνικά ακούσαμε κάτι σαν να κλιμητρίζει παραδίπλα μας. «Μα τι μπορεί να είναι αυτό?» είπε το ξύλο ξωτικό. Λέω, θα είναι καμία κόρνα το ποδήλατο που τύλιξα προηγουμένως και θα κάνει έτσι. Όχι, λέει, αυτό μα είναι σε κλιμητρίζει ανάλογο. Ας πάμε κοντά να δούμε. Και πλησιάσαμε εκεί που ήταν τυλιγμένα, με τις πολύχρωμες κορδέλες και τυλιγμένα τα παιχνίδια, και από κάποιο από αυτά ακουγόταν από μέσα κάτι σαν ροχαλιτό. Το ξεφυλίξαμε, ανοίξαμε και είδαμε το ξωτικό των χριστουγεννιάτικων στολιδιών να κοιμάται και πετάθηκε ξαφνιασμένο. Καταλάβατε βέβαια τι έγινε, όπως ήταν κουρασμένο, γιατί εκείνες τις ημέρες δούλευαν τα ξωτικά ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ για να προλάβουν όλες τις παραγγελίες των παιδιών. Αυτό το κακομοίρο που ήταν στο σκαμνάκι του έπεσε κάτω, και εγώ αφηρημένος όπως ήμουν, το πήρα, το τύλιξα σε μια όμορφη κόλλα και το έφερα στην άκρη. Γελάσαμε με την καρδιά μας. Και καθώς γελούσαμε, εκείνη τη στιγμή έρχεται από μια μεγάλη σκάλα, στρογγυλή, με βελούδινο κόκκινο χαλί, να κατεβαίνει ο μεγάλος. Βέβαια, ξέρετε ποιος είναι ο μεγάλος, μα ποιος άλλος, ο Άγιος Βασίλης. Και φτάνει κοντά. Μικρέ μου φίλε, εσύ είσαι που βοηθάς εδώ τα ξωτικά, μου είπανε για σένα. Πες μου, πώς σε λένε? Νικόλα, Άγιε Βασίλη, του είπα. Α, τι ωραία, σήμερα λοιπόν που θα έχουμε μια υπέροχη σούπα που φτιάχνει η γυναίκα μου για να φάμε, για να ξεκινήσουμε το μεγάλο μας ταξίδι, να μοιράσουμε τα δώρα, θα φας και εσύ μαζί μας. Πριν προλάβει όμως να αποσώσει τα λόγια του, εκείνη τη στιγμή έρχεται ένα ξωτικό τρέχοντας, λαχανιασμένο, και λέει: Άγιε Βασίλη, η κυρά σου σήμερα δεν μπορεί να μαγειρέψει, γιατί είναι άρρωστη, είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι. Εγώ βρήκα την ευκαιρία και του είπα: Πείσε με, Άγιε Βασίλη, ξέρω εγώ να κάνω μία σούπα.
Νικόλα, σίγουρα ξέρεις να κάνεις σούπα. Μα φυσικά και ξέρω. Άντε λοιπόν, για να δούμε τις γνώσεις σου. Έτσι λοιπόν, κάθισα και έκανα μία μυστική βελούδινη σούπα. Και καθίσαμε και τη φάγαμε όλοι μαζί και ο Άγιος Βασίλης το χάρηκε πάρα πολύ. Που πλέον τώρα βέβαια δεν θα είναι μυστική αυτή η βελούδινη σούπα, γιατί όλοι θα τη βρείτε γραμμένη στο τέλος των ιστοριών, στο site της βιβλιοθήκης. Και όποτε θέλετε, και είναι ευκαιρία στο διάστημα αυτών των εορτών και μετά ακόμη, να τη γευτείτε κι εσείς ήδη. Ο Άγιος Βασίλης με ευχαρίστησε πάρα πολύ και έφυγε. Και εσείς παιδιά τώρα, αν θέλετε προλαβαίνετε ακόμα, όσοι δεν έχετε στείλει το γράμμα σας στον Άγιο Βασίλη, στείλτε του ένα γράμμα. Θα το πάρει και θα σας φέρει παιχνίδια. Και πείτε το και στα αδέρφια σας και στους φίλους σας να τους στείλουν. Και αν κάποιο παιδάκι δεν πάρει κάποιο δώρο, μη σας πειράξει. Θα είναι γιατί πολύ πιθανόν με τα τόσα πολλά γράμματα που έχει πάρει ο Άγιος Βασίλης, ίσως ο σάκος του να μην τα χωρούσε όλα. Τέλος άφησα την ευχή του μικρού Δημήτρη, ο οποίος μας λέει «Καλά Χριστούγεννα, με ύμνους και ουράνιες ευχές, να έχουμε μια ευτυχισμένη νέα χρονιά και θα είμαστε ακόμη περισσότερο ευτυχισμένοι αν πολύ σύντομα ανοίξει η βιβλιοθήκη μας». Αυτός ο πόλος έλξης, αυτό το μοίρασμα της γνώσης για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.